Αντίσουμε την Αναστασία Τυράσκη, γιατί η κατάσταση είναι ανυπόφορη. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πραγματικά ανυπόφορη είναι η κατάσταση τόσες μέρες. Λίγη υπομονή να κάνουμε ακόμα, γιατί φαίνεται ότι σήμερα θα είναι η τελευταία μέρα αυτού του καύσωνα, ναι, και από αύριο θα αρχίσει πλέον η υποχώρηση της θερμοκρασίας. Άντε, με το οπότε καλό. Σήμερα, λίγο υπομονή σήμερα. Για να δούμε αναλυτικά λοιπόν πώς θα πάει ο καιρός. Αρκετή ηλιοφάνεια σήμερα στη χώρα, παντού γενικώς. Λίγα μόνο σύννεφα έχουμε τώρα το πρωί στη Βόρεια Ελλάδα. Και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες περιμένουμε έτσι μια πολύ περιορισμένη αστάθεια. Θα αναπτυχθούν λίγο περισσότερες νεφώσεις και υπάρχει και μια μικρή πιθανότητα για κάποιες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοανατολικά, δηλαδή κυρίως ορεινά, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τώρα οι άνεμοι, πλέον δεν έχουμε μελτέμι, ήδη από χθες. Είναι δυτική ή βορειοδυτική. Στα νότια έχουμε τις μεγαλύτερες εντάσεις, θα φτάσουν μέχρι 6 μποφόρ. Και αυτός είναι και ο λόγος που τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες σήμερα τις περιμένουμε στην Ανατολική Ελλάδα, όχι πλέον στα δυτικά. Αλλά στα δυτικά υπάρχει λίγο μεγαλύτερος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς εξαιτίας ακριβώς αυτών των ενισχυμένων ανέμων. Κυρίως στη νότια Πελοπόννησο, δυτική Πελοπόννησο, εκεί στον Κορινθιακό που καναλίζει κιόλας. Αυτές οι περιοχές είναι και που έχουμε σήμερα την κατηγορία επίπεδου 4 για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Πάμε να δούμε και τις θερμοκρασίες, που θα δούμε αυτό ακριβώς το γεγονός, ότι τις μεγαλύτερες τιμές τις έχουμε στα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, εκεί περιμένουμε να φτάσουμε μέχρι 40-41 βαθμούς. Υπάρχει μια πιθανότητα έτσι πολύ τοπικά και 42 να χτυπήσει το θερμόμετρο. Μια αρκετά θερμή ημέρα σήμερα και στην υπόλοιπη χώρα όμως βλέπουμε έχουμε αρκετά ανεβασμένες θερμοκρασίες, 38-39. Και στα νότια νησιά, δηλαδή η Κρήτη σήμερα ή τα Δωδεκάνησα είναι κάτω από πολύ θερμές αέριες μάζες, οπότε και εκεί θα ανέβει αρκετά η θερμοκρασία. Λίγη υπομονή, είπαμε σήμερα, είναι η τελευταία μέρα. Λοιπόν, πόσες μέρες τώρα έγινε αυτό το πράγμα? Εγώ δεν θυμάμαι 20 μέρες, δεν ξέρω πόσο έγινε πραγματικά, έχω χάσει το μέτρημα. Όσοι είμαστε που κάθε... Εγώ πώς το μετράω, κάθε βράδυ βγαίνω λίγο στο μπαλκόνι και ξαναμπαίνω μέσα. Και δεν μπορείς να σταθείς. Γιατί είναι η κατάσταση αχώρητη. Αυτό δεν ξέρω, θα σταματήσει κάποια στιγμή. Για να δούμε το αυριανό. Έχουμε αρκετά θερμό καλοκαίρι. Ναι. Έχουμε αρκετά θερμό καλοκαίρι. Ευτυχώς πάντως μέχρι τώρα να τα πούμε και αυτό, παρά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι καύσωνες και τα σχετικά, σε επίπεδο πυρκαγιών, τώρα δεν έχω ξύλο εδώ πέρα να χτυπήσω, αλλά μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί βέβαια, αλλά καλύτερα από άλλες χρονιές. Μακάρι να πάει έτσι όλο το καλοκαίρι. Λίγες μικρές, καθόλου δεν μπορούμε να μην έχουμε, λίγες μικρές. Και να σβήνουν γρήγορα. Έχουν αντιμετωπιστεί, είναι αλήθεια αυτό. Πραγματικά είχαμε τα προηγούμενα χρόνια έτσι αρκετό πρόβλημα. Οπότε και πάει λόγω καλύτερα. Ήδη όλοι αυτοί που επιχειρούν, πυροσβέστες, δασαρχεία, τοπική αυτοδιοίκηση, πολιτική προστασία, είναι ήδη πάνω από τρεις μήνες. Είναι γεμάτος τρεις μήνες. Άρχισε πολύ νωρίς το πρόβλημα φέτος, με τις υψηλές θερμοκρασίες ήδη από πολύ νωρίς. Και φαίνεται ότι θα συνεχιστούν οι υψηλές θερμοκρασίες. Για πάμε την Τρίτη. Πάμε και στη συνέχεια. Πριν όμως πάμε στην Τρίτη, να δούμε και την Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Ας πάμε στην Αττική. Εντάξει, η ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα έχουμε μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι, η θαλάσσια άβρα το μεσημεράκι-απόγευμα, μέχρι 3-4 μποφόρ το νοτιαδάκι αυτό, θα δροσίσει λίγο τις παραθαλάσσιες περιοχές. Γιατί κατά τα άλλα, στο κέντρο του Λεκανοπεδίου περιμένουμε να φτάσουμε 39-40 βαθμούς. Αρκετά θερμή ημέρα σήμερα. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη. Και στη Θεσσαλονίκη μια αντίστοιχη κατάσταση, ίσως εκεί λίγο περισσότερες νεφώσεις, κυρίως μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Και εκεί θα έχουμε τη θαλάσσια άβρα το μεσημέρι-απόγευμα, 3-4 μποφόρ το νοτιαδάκι. Και θερμοκρασία περιμένουμε να φτάσει και εκεί τους 38 βαθμούς. Mm-hmm. Και πάμε τώρα στις επόμενες μέρες που τις περιμένουμε με ανυπομονησία. Ναι. Την Τρίτη λοιπόν. Την Τρίτη έχουμε πει ότι περιμένουμε να τελειώσει αυτός ο καύσωνας και αυτό πώς θα γίνει, με κάποιον τρόπο πρέπει να συμβεί αυτό και είναι μια διαταραχή που θα μας έρθει από τα βορειοδυτικά. Αυτή τη στιγμή αυτό το σύστημα βρίσκεται στην περιοχή της κεντρικής Ιταλίας, δίνει εκεί κάποιες καταιγίδες, θα κινηθεί νοτιότερα, θα περάσει από την Νότια Ιταλία και θα επηρεάσει τη χώρα μας την Τρίτη. Βλέπουμε ότι την Τρίτη περιμένουμε βροχοπτώσεις. Βροχοπτώσεις δηλαδή με τη μορφή κυρίως καταιγίδων που θα επηρεάσουν κυρίως τη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά τοπικά και τα υπηρετικά, κυρίως μεσημέρι-απόγευμα, τα υπόλοιπα υπηρετικά, δηλαδή Θεσσαλία, Κεντρική Στερεά, στη Βόρεια Πελοπόννησο, είναι πολύ πιθανό και εκεί να έχουμε καταιγίδες, όπως και στο Βόρειο Αιγαίο. Και να πούμε ότι κυρίως δεν περιμένουμε μεγάλες ποσότητες νερού, αλλά περιμένουμε αρκετούς κεραυνούς. Έτσι είναι πάντα όταν έχουμε την αποδρομή ενός καύσωνα. Οι θερμές αέριες μάζες στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας δημιουργούν αυτή την έντονη αστάθεια και έχουμε καταιγίδες, δηλαδή βροχοπτώσεις με τη μορφή καταιγίδων. Οι άνεμοι θα γυρίσουν σε βοριάδες μέχρι 6 μποφόρ και θα έχουμε αυτή την αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας. Δηλαδή, περιμένουμε Τρίτη μέχρι 36-38 βαθμούς και την Τετάρτη μια αντίστοιχη κατάσταση.
Η αστάθεια θα συνεχιστεί και την Τετάρτη, δηλαδή και την Τετάρτη περιμένουμε πάλι κάποια διαταραχή να περάσει από το βόρεια, πάλι κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στη βόρεια χώρα. Οπότε περίπου στα ίδια επίπεδα, ίσως λίγο παρακάτω η θερμοκρασία την Τετάρτη. Την Πέμπτη επίσης θα έχουμε κάποια αστάθεια, επίσης θα περάσει μια διαταραχή. Και μάλιστα αυτές οι διαταραχές θα είναι λίγο διαδοχικές, οπότε στη Βόρεια Ελλάδα και το βράδυ της Τετάρτης πρωί Πέμπτης, αλλά και το βράδυ της Πέμπτης πρωί Παρασκευής, δεν θα καθαρίσει τελείως ο καιρός. Θα έχουμε κάποια σύννεφα και ίσως να εκδηλώνονται και κάποια φαινόμενα και τις νυχτερινές ώρες, όχι μόνο μεσημέρι-απόγευμα, όπως είναι οι ώρες της αστάθειας. Οπότε, αυτό το καινούριο σύστημα, Πέμπτη προς Παρασκευή, θα ρίξει ακόμα περισσότερο τη θερμοκρασία και περιμένουμε πλέον την Παρασκευή, αλλά και το Σάββατο, που θα είναι και η πιο δροσερή ημέρα, ας το πούμε, να πέσουμε στα επίπεδα των 34, 35, 36 βαθμών. Δηλαδή, πλέον θα είμαστε στα κανονικά για την εποχή, επιτέλους. Μάλιστα. Άρα θα πέσουμε, μισό λεπτό. Αν δηλαδή τώρα έχουμε στην Αθήνα 40, σου λέω στην Αττική και αλλού τέλος πάντων, το 40 σταδιακά μέχρι τέλος εβδομάδας θα πάει 35. Έτσι φαίνεται. Το 35 αντέχεται. Ναι. Παλεύεται. Έτσι. Όντως είναι μια φυσιολογική θερμοκρασία. Εντάξει. Έτσι. Μακάρι. Και Σαββατοκύριακο θα έχουμε καιρό να τα πούμε. Εντάξει. Ναι. Μην τα πούμε τώρα. Να κρατήσουμε και μερικές εκπλήξεις για τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας. Δεν πειράζει. Κατάμε το θετικό ότι μέχρι την Παρασκευή θα έχει υπογορήσει 35. Ευχαριστώ.